Φίλες και φίλοι της Καλαθόσφαιρας, ξανά μαζί σας από την αίθουσα Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, όπου πριν από λίγο έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι ανάμεσα στην ΕΘΑ και στον Κεραυνό για την διοργάνωση του κυπέλλου της ΟΠΑΠ Basketball Link. Πρόκριση για τον Κεραυνό με τελικό σκορ 78-67 σε βάρος της ΕΘΑ. Έχουμε εδώ μαζί μας τον προπονητή του Κεραυνού, τον κύριο Χριστόφορο Λιβαδιώτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του εκτιμήσεις για την σημερινή πρόκριση της ομάδας του. Κύριε Λιβαδιώτη, καλησπέρα σας. Θα θέλαμε καταρχήν να μας πείτε πού κρίθηκε το απόψινο παιχνίδι. Καλησπέρα. Όπως έχω πει και μέσα στα αποδητήρια στους παίχτες, σήμερα κερδίσαμε το παιχνίδι καθαρά λόγω της εμπειρίας μας και της ποιότητας που έχουμε, της ομάδας μας και το ρόστερ. Ήταν ένα παιχνίδι όπου η ομάδα δεν έπαιξε το μπάσκετ που παίζει τον τελευταίο καιρό. Πολλά μπορεί να οφείλονται γι' αυτό. Εμείς σίγουρα δεν θα ψάξουμε δικαιολογίες, θα κρατήσουμε την νίκη και την είσοδο μας στην τετράδα του κυπέλλου για να είμαστε έτοιμοι στο επόμενο παιχνίδι, την Πέμπτη. Μάλιστα, πάντως είδαμε την ΕΘΑ να επανέρχεται από το πλήν 12, να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα με 4 συνεχόμενα τρίποντα, εκ των οποίων μάλιστα το ένα ήταν και τετράποντο. Ίσως εκείνο το σημείο κάπου να σκεφτήκατε ότι, ας το πω και έτσι, ότι φοβηθήκατε το παιχνίδι. Κοιτάξτε, η ΕΘΑ είναι μια ομάδα διαχρονικά, το έχει αυτό το μέταλλο, δεν σταματά ποτέ να παίζει και αυτό είναι προς τιμή τους. Όσον αφορά την ομάδα μου, όχι, ποτέ δεν σκέφτηκα κατά διάρκεια του παιχνιδιού κάτι αρνητικό. Το μόνο αρνητικό ήταν ότι δεν είχαμε την προσέγγιση που θα θέλαμε από την αρχή. Έχω εμπιστοσύνη στους παίχτες μου, πολλά παιχνίδια και τα τελευταία χρόνια και φέτος κρίθηκα στο τέλος. Επαναλαμβάνω, ξέρω ότι έχουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς να ανταποκριθούμε. Δεν σημαίνει ότι θα κερδίζουμε πάντα, αλλά νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η ηρεμία είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα, έτσι και κάτι τελευταίο που θα θέλαμε να μας πείτε είναι από τα όσα είδατε από την ομάδα σας απόψε, έχω αντιληφθεί ότι δεν είσαστε και απόλυτα ευχαριστημένος. Τι δεν θα θέλατε να ξαναδείτε? Με τον τρόπο που προσεγγίσαμε το παιχνίδι, όπως έχω πει τα τελευταία παιχνίδια με την ΑΕΚ, με το Παραλίμνη, γενικά με τον Απόλλωνα, είχαμε καλές εμφανίσεις με πολύ μικρά κακά διαστήματα. Σήμερα δεν το προσεγγίσαμε το παιχνίδι από την αρχή όπως θα έπρεπε και όπως θα θέλαμε. Εξ αυτά τα παιχνίδια είναι και διαφορετικού είδους παιχνίδια, είναι knockout παιχνίδια, οπότε και ο αντίπαλος δεν θα παρατήσει ποτέ το παιχνίδι. Και στους 10 πόντους και στους 12, στους 15 είναι ένα παιχνίδι, θα προσπαθήσει να επιστρέψει, είναι πολύ διαφορετικό. Όμως είμαι σίγουρος ότι θα ξεκουραστούμε, κάτι που το χρειαζόμαστε. Υπήρχαν και σημεία στο παιχνίδι που ένιωσα και την ομάδα κάπως κουρασμένη, να συνταχθούμε για να είμαστε έτοιμοι στο ημιτελικό. Μάλιστα. Με δεδομένο το στόχο, την κατάσταση και των δύο τίτλων. Αναμφισβήτητα. Εντάξει, η ομάδα, πάντα ο Κεραυνός, ο στόχος του είναι να διεκδικεί και τους δύο τίτλους. Γι' αυτό χτίστηκε η ομάδα. Τώρα, τι θα πάρουμε και τι θα πάρουμε, θα κάνουμε ταμείο στο τέλος. Το μόνο που σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά το επόμενο παιχνίδι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Λιβαδιώτη, για τα όσα μας αναφέρετε στην κάμερα της ιστοσελίδας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Σας ευχόμαστε καλή τύχη όσον αφορά την συνέχεια της προσπάθειας για την ομάδα σας και σας τον ίδιο προσωπικά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.